Απέναντί μου ξεκινάμε τις δηλώσεις με τον πρωταγωνιστή, όχι τον, από τους παίκτες, αλλά τον διαιτητή. Τελείωσε ένα όμορφο ταξίδι σήμερα. Πώς το έζησες όλο αυτό το ταξίδι της διαιτησίας? Λοιπόν, καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα τελειώνει ένα ταξίδι μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, τελειώνω εδώ από όπου ξεκίνησα και ήταν και ο στόχος μου. Ξεκίνησα από τα γήπεδα της Ακασαμάθ το 1996 και τελειώνω μετά από 29 χρόνια πάλι στα γήπεδα της Ακασαμάθ. Πραγματικά ήταν ένα πανέμορφο ταξίδι, συναρπαστικό. Φεύγω γεμάτος, φεύγω ευχαριστημένος. Μακάρι όλοι οι συνάδελφοι να ζήσουν αυτά που έζησα εγώ, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού δώσατε την βαρύτητά σας ως ομάδα, καταφέρατε στο τέλος ένα συναρπαστικό τελευταίο δίλεπτο να κερδίσετε, να πάρετε το κύπελο. Πώς νιώθετε? Όταν κερδίζεις θα είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Ήταν μια προσπάθεια όλη η χρονιά τα παιδιά αυτά. Παίξαμε στο αναπτυξιακό. Μην ξέχαμε τα παιδιά έχουν τελειώσει το πρωτάθλημα εδώ και ένα μήνα σχεδόν. Είμαστε αναπροπόνητοι, αλλά παρόλα αυτά δείξανε θέληση. Δείξαμε ότι είμαστε ομάδα, δεμένοι και ήρθαμε να παλέψουμε και το τέλος αταμιφθήκαμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα της Ασπίδας που ήρθε πολύ δυνατή και ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα θέλατε κάπου να το αφιερώσετε? Στην ομάδα και στους παίκτες. Δώσαν μεγάλη δύναμη φέτος στο πρωτάθλημα. Και πρωτάθλημα και κύπελο βεβαίως. Δώσανε θέληση, αυταπάρνηση, πάλεψαν, θυσίασαν σε αυτούς τους για το καλό της ομάδος. Παραλίγο στο τέλος να έχουμε Grand Guignol. Καταφέρατε να, στο τέλος ιδίως να δείξετε το πρόσωπο αυτό της ασπίδας που έχουμε μάθει. Αν και η ομάδα απαρτίζεται με νεαρά παιχνίδια, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Ένα τσαφ χρειαζόταν για να γυρίσετε τούπα το παιχνίδι. Εντάξει, ξέραμε από την αρχή ότι ήταν δύσκολο γιατί τα παιδιά της Καβάλας παίζουν σε μεγαλύτερη κατηγορία. Είναι τα 5 παιδιά που παίζαν η πρώτη πεντάδοση, είναι πολύ πιο έμπειροι από εμάς. Πήγαμε στο τέλος να κλέψουμε το παιχνίδι. Δεν το δικαιούμασταν. Ήμασταν χειρότεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δυστυχώς είχαμε τον καλύτερο μας σκόρερ σε πάρα πολύ άσχημη μέρα. Ο Στουρνάρας είναι ένα παιδί που μας βάζει 25 πόντους στη γάμα εθνική σε κάθε μάτς. Σήμερα ήταν εκτός παιχνιδιού και αυτό μας τύχησε πάρα πολύ. Δεν είχαμε την ευχέρεια. Πήραμε από κάποια άλλα παιδιά. Ο Χαρανικόλδης ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Μπιλιούρης ήταν αρκετά καλός. Αλλά έδειξε σε κρίσιμα σημεία ότι τα παιδιά της Καβάλας ήταν πιο έμπειρα και νίκησαν δίκαια. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε ότι η ομάδα. Ο οργανισμός της Ασπίδας έχει βάθος, έχει πάγκο, έχει νέαρα παιδιά που θα αντρώσουν αργότερα τη μεγάλη ομάδα, κάποιοι ενδεχομένως να είναι. Το ταλέντο υπάρχει, χρειάζεται κάτι παραπάνω νομίζω. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πολύ τυχεροί γιατί εδώ και 12 χρόνια είμαστε σε εθνικές κατηγορίες χωρίς μεγάλο budget, δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να κάνουμε μεγάλες μεταγραφές. Έχουμε δικά μας παιδιά. Από τα 14 παιδιά που αποτελούσαν φέτος την ομάδα, τα 10 ήταν ξανθιώτες και μάλιστα από τις ακαδημίες μας, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Έτσι θα βαδίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Εμείς κάνουμε αθλητισμό σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στο επίπεδο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τη Λέγκα TV. Ειδικά έχετε δώσει στο μπάσκετ της περιοχής μας μία άλλη διάσταση. Το προβάλλετε πάρα πολύ και τα παιχνίδια των βετεράνων εδώ που έγιναν ήσασταν παρόντες, τα παιχνίδια του ΓΑΣ και τα τοπικά κάποιες φορές. Συγχαρητήρια να συνεχίσετε έτσι και μας δίνετε πολύ μεγάλη χαρά. Πώς νιώθεις καταρχήν? Το παιχνίδι τελείωσε, αν και στο τέλος λίγο πήγαν να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά σημασία έχει ότι καταφέρατε να πάρετε το κύπελο, μια προσπάθεια από την αρχή, μετουσιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο σήμερα εδώ στην Κομωτινή. Εντάξει, νιώθουμε χαρά, δικαίωση. Εμάς οι υποχρεώσεις μας, οι αγωνιστικές με τον Ανδρικό τέλειωσαν 20 Απριλίου, οπότε μετά από 1,5 μήνα σχετικής αποχής από ομαδική προπόνηση ήρθαμε, καταφέραμε να παίξουμε, κάναμε το καλύτερο δυνατό. Και φτάσαμε στην νίκη με τον άλλο τρόπο. Οπότε είμαστε χαρούμενοι. Αυτή η αποχή που είχατε, η μεγάλη αποχή, σας δημιούργησε κάποιες φορές προβλήματα όσο το να βρεθείτε καλύτερα στο γήπεδο, είτε στην προπόνηση αλλά είτε σε παιχνίδια? Όχι, το πρόβλημα δεν ήταν να βρεθούμε στο γήπεδο, το πρόβλημα ήταν η αντοχή που είχαμε. Αντοχή, ναι.
και να αντέξουμε να βγάλουμε όλο το παιχνίδι σε υψηλή ένταση. Και στο πρέσβο των αντιπάλων και όταν μας έπαιξαν ζώνη να βρούμε τις λύσεις και το μυαλό μας να είναι σωστό. Αυτό ήταν το μόνο θέμα που εντάξει, το λύσαμε διότι okay. Είμαστε 6-7-8 παιδιά βασικά που παίζαμε στη Β' Εθνική. Θα ήθελες να αφιερώσεις κάπου το κύπελο? Εντάξει, σίγουρα το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στον αδερφό μου και μετέπειτα σε όλους τους συμπαίκτες μου που κάνουμε αυτή την προσπάθεια μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Ένας από τους κορυφαίους σήμερα απέναντί μου, ο Κεραμάρης, πώς νιώθεις καταρχήν που με το μετάλλιο του κυπελούχου σήμερα εδώ στο δεύτερο λίγιο? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, τα καταφέραμε, είχαμε το αίτητο και μέσα από την ομαδική δουλειά φτάσαμε στο τέλος με μια δύσκολη χρονιά που είχαμε και δεν τελείωσε με πικρία, τελείωσε με κάτι καλό που θα μας μείνει. Αυτό έχει σημασία. Τελειώσατε γρήγορα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις όσον αφορά το πρωτάθλημα, από τον Απρίλιο μας είπε και πριν. Κοιτάξατε σήμερα, αν και βρεθήκατε στο τελευταίο δίλεπτο λίγο να χαθεί λίγο το κομμάτι που κρατήσατε σε όλο το παιχνίδι, το προβάδισμα εννοώ, την ψυχραιμία αλλά και η εμπειρία που έχετε από τη μεγαλύτερη κατηγορία φάνηκε και δικαίως πήρατε το κύπελο. Ναι, σχετικά τελειώσαμε γρήγορα. Και είχαμε και κάποιους τραυματισμούς. Όπως βλέπατε, στα τρεξίματα δεν ήμασταν τόσο καλοί, ήμασταν λίγο απροπόνητοι. Αλλά όπως είπες, μέσα από την εμπειρία, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ η Β' Εθνική, καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Και πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια στην ομάδα της Ασπίδας Ξάνθης που ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη και προσαρμοσμένη πάνω μας. Αλλά στο τέλος τα καταφέραμε. Πού θα ήθελες να το αφιερώσεις το κύπελο? Στην οικογένειά μου, στους συμπαίκτες μου βέβαια, στον coach και στην κοπέλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.